Έχουμε μία πολύ πλούσια ημερήσια διάταξη του τακτικού μας Υπουργικού Συμβουλίου και γι' αυτό και αποφάσισα, για να μην αδικούνται θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, αυτή τη φορά το Υπουργικό Συμβούλιο του Νοεμβρίου να διεξαχθεί σε δύο συνεδριάσεις. Θα καλύψουμε λοιπόν σήμερα τη μισή ημερήσια διάταξη την προγραμματισμένη και την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα την άλλη μισή, και θα υπάρξει ένα ακόμα Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν από τα Χριστούγεννα για να καλύψουμε τις εκκρεμότητες του Δεκεμβρίου. Είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι η επικαιρότητα εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να καθορίζεται από τις εξελίξεις στην μάχη κατά του COVID. Γνωρίζετε ότι το Σάββατο μαζί με τον Υπουργό Υγείας βρεθήκαμε στην Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση βαίνει οριακά καλύτερη. Έχουμε πια, εκτός από τη μείωση στα κρούσματα και τις πρώτες ενδείξεις, ότι αρχίζει σταδιακά να μειώνεται και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας κάποιες δύσκολες μέρες. Και καθώς σε λίγο θα αρχίσει και αυτή η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα βγούμε από τους αυστηρούς περιορισμούς, θέλω να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι δεν πρέπει να μιλάμε με ημερομηνίες, πρέπει να μιλάμε με δεδομένα. Αυτά καθορίζουν την πολιτική μας, και το πιο σημαντικό δεδομένο το οποίο πρέπει να αξιολογούμε σε αυτή την συγκυρία είναι οι δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κατά συνέπεια, οφείλω να τονίσω ότι στις αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των ειδικών, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο δρόμος μας ίσως να φανεί πιο αργός, αλλά θα είναι πιο σίγουρος και πιο ασφαλής. Και κυρίως πρέπει να είναι ένας δρόμος χωρίς πισωγυρίσματα. Να τονίσω ακόμα μια φορά ότι η καλύτερη συμπαράσταση όλων μας στον μεγάλο αγώνα τον οποίο δίνουν οι υγειονομικοί μας, κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα, είναι να κάνουμε το προφανές, να συνεχίσουμε με απόλυτη προσήλωση να ακούμε τις εντολές των ειδικών. Η ατομική ευθύνη, η ατομική υπευθυνότητα δεν αποτελεί πλέον επίκληση, είναι ένα καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και σε όλους τους συμπολίτες μας. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος, όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες να φτάσουμε υγιείς στο εμβόλιο. Αυτό θα κριθεί από τις όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες έχουμε ως τότε, και αυτό με τη σειρά του θα κριθεί από το όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια δείξουμε όλοι τώρα. Αυτές τις κατευθύνσεις καλούμαστε να υπηρετήσουμε και εμείς και εσείς τα Υπουργεία σας, τους υποδιδόμενους οργανισμούς, σε κάθε τομέα της δράσης μας, αλλά και με το καθημερινό μας παράδειγμα. Γνωρίζετε ότι το Υπουργείο έχει διεκπονήσει ένα πολύ αναλυτικό σχεδιασμό για την διαδικασία του μαζικού εμβολιασμού ολόκληρου του ελληνικού πληθυσμού. Θα υπάρξει μία πολύ εμπεριστατωμένη εκστρατεία ενημέρωσης κοινής γνώμης για την ανάγκη να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας. Το εμβόλιο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα είναι δωρεάν. Ο εμβολιασμός προφανώς δεν θα είναι υποχρεωτικός. Γι' αυτό όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουμε την μάχη στην κοινή γνώμη για το πόσο απαραίτητο είναι να εμβολιαστούμε όλοι, πάντα με τις υπακούντας τις κατευθύνσεις και τις εντολές που θα μας υποδείξει η Επιτροπή Εμβολιασμού. Εκτιμούμε ότι τα πρώτα εμβόλια θα έχουν φτάσει στην Ελλάδα, εφόσον, όπως αναμένουμε, εγκριθούν από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς πριν από τα τέλη του έτους. Δύο κουβέντες για την σημερινή μας συνεδρίαση. Τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε δηλώνουν αυτή την επιλογή την οποία έχουμε
υπερασπιστεί πολλές φορές, να απαντάμε στις ανάγκες του σήμερα, δρομολογώντας μεταρρυθμίσεις του αύριο. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Θα συζητήσουμε και άλλα όμως πολύ σημαντικά θέματα, όπως δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας που αφορούν κύρωση συμβάσεων δωρεάς προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πόσο σημαντική είναι αυτή η σύμπραξη του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό τομέα, με την κοινωνία των πολιτών, ώστε όλοι μαζί να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα συζητήσουμε το κρίσιμο πλάνο μετασχηματισμού των ελληνικών ταχυδρομείων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος θα μας παρουσιάσει το φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων με σκοπό να αναδασώσουμε παραπάνω από 500.000 στρέμματα την επόμενη πενταετία. Και βέβαια θα γίνει και από το κύριο Πιαρακάκη η παρουσίαση της βίβλου του ψηφιακού μετασχηματισμού, ένα πολύ σημαντικό κείμενο, το οποίο δεν περιορίζεται απλά σε γενικές διατυπώσεις και σε αφηρημένους στόχους, αλλά προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια τα κρίσιμα εκείνα έργα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.